κανείς. Ούτε εγώ και είμαι σίγουρος πολλοί πολίτες. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρνητής της θυσίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου και μιλάω για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και αν θέλετε μπείτε στο YouTube και πατήστε Γεωργιάδης Πολυτεχνείου, θα δείτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αρνητής της θυσίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Πώς αυτή τη στιγμή εξ ονόματος ενός ιστορικού, θα λέγαμε κόμματος, βγαίνει και απευθύνει προσκλήσεις για συνεργασίες κτλ. Βεβαίως, εμείς είμαστε αρνητικοί σε τέτοιου είδους εκκλήσεις. Mm-hmm. Λυπούμαστε όμως επιπρόσθετα, αυτό είναι πανθετικό γεγονός, ότι προέρχονται από φορείς τέτοιων απόψεων σαν αυτές που είπα πριν. Να. Μου επιτρέπετε, κύριε Μοίρα, πάντως να επιστρέψουμε λίγο στο προεδρικό με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας που έχουμε. Αυτή είναι η σαφής θέση όντως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ως κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν όμως φωνές στο κόμμα σας που έχουν εκφραστεί και δημόσια, που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο υπερψήφιση ενός προσώπου που θα συγκέντρωνε ορισμένα χαρακτηριστικά, είναι η αλήθεια, για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως υπόθηκε, να αποφευχθεί η πολιτική αστάθεια. Στο κίνημά μας έχουμε όργανα από μονοπρόσωπα, όπως είναι ο Πρόεδρος, ή εκλεγμένα πολυπρόσωπα επίσης, όπως είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Εθνικό Συμβούλιο. Εντός λοιπόν των οργάνων και διαστόματος φυσικά Προέδρου, έχει τοποθετηθεί με αδιαφυσβήτητο τρόπο η στάση και η θέση του κόμματός μας για μη εκλογή Προέδρου, η οποία θα παρέτεινε το βίο αυτής της συγκυβέρνησης τώρα. Εάν κάποιος θέλει να υποβάλει μία διαφορετική άποψη, τα όργανα συνέρχονται σε τακτική βάση, mm-hmm. Εκτελεστική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο, Κοινοβουλευτική Ομάδα, και μπορεί να την υποβάλει εκεί μέσα. Βέβαια, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κίνημα που δεν θυμώνουμε μία διαφορετική άποψη, η οποία δεν ξέρω αν είναι ευπαρός δεκτή, αλλά τουλάχιστον είναι δεκτή. Σε ό,τι αφορά όμως την τελική στάση του κόμματός μας, όπως θα εκφραστεί εντός του Κοινοβουλίου όταν φτάσει η ώρα, εκείνο το οποίο εμείς δεν συζητούμε είναι ότι κάποιος ο οποίος αναδείχθηκε ή εξελέγει πολιτικά με την ονομασία και την εταιρετική διακήρυξη των Εξαιρετικών Ελλήνων δεν θα ταυτιστεί με την κοινή μας άποψη. Μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοίρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.